Ημέρα Τρίτη, περασμένος 8 και είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον Ιορδάνη τον Αποστολίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έναν εκλεκτό καλεσμένο να πούμε. Δεν έχει σχέση με άλλους καλεσμένους που είχαμε, πολιτικούς ή οτιδήποτε τέτοιο έτσι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα σας πούμε σε λίγο γιατί ακριβώς είναι. Σήμερα το μοναδικό θέμα της εκπομπής μας, που δεν του έχουμε κάποια κρυφή ονομασία για να μην φαίνεται, δεν το έχουμε στο τέλος κρυμμένο, είναι μοναδικό, είναι πάνω-πάνω και πρόκειται για τα αμαία. Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα αμαία και το κολυμπητήριο, εδώ και 8 μήνες αν δεν κάνω λάθος. Ένα χρόνο. Και είμαστε σήμερα εδώ με τον φίλο μας τον Ιορδάνη να κάνουμε μια συζήτηση περί του θέματος. Για να μάθει και ο κόσμος, να μάθετε και εσείς, να ενημερωθούν όλοι σχετικά με το τι συμβαίνει και τι είναι αυτό πια το δύσκολο, ας πούμε, που δεν μπορούν να συνυπάρξουν στο κολυμπητήριο. Από πού να το πρωτοπιάσουμε? Αρχικά νομίζω θέλουμε να μάθουμε πόσο καιρό κρατάει αυτή η κολόνια, έτσι, αυτό το πρόβλημα. Αυτό ξεκινάει από το Σεπτέμβριο του 19, όπου λαμβάνοντας ο αντιδήμαρχος, ο Διονύσης Κονιδάρης, τη θέση του Προέδρου της Διοίκησης του Κολυμπητηρίου, αλλάζει τα δεδομένα λειτουργίας που αφορούσαν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή γενικότερα τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, προσπαθώντας να περιορίσει, να αλλάξει ωράρια, θεωρώντας, και έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα μπορέσει να κάνει ένα καλύτερο, πιο λειτουργικό το κολυμπητήριο, το οποίο αυτό το κολυμπητήριο είναι ένα καλό κολυμπητήριο που εξυπηρετεί πολύ τα άτομα με ειδικές ανάγκες για πολλούς λόγους. Πρώτον, είναι προσβάσιμο, δεν έχει σκαλιά. Δεύτερον, έχει πάρκινγκ. Τρίτον, οι γονείς μαζί με τον άνθρωπο που εργάζεται στο κολυμπητήριο, τον Βαγγέλη, τον αναλυτή μου φαίνεται, έχουν κάνει δουλίτσες και έχουν διαμορφώσει ένα δωματιάκι για αποδυτήρια αμαία. Υπάρχει ένα ναυατόριο που έχει μπει τα τελευταία χρόνια και βοηθάει πολύ να μπαίνουν και να βγαίνουν στη μεγάλη πισίνα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, χωρίς να είναι και κανένα τρομερό, ξέρω εγώ, κολυμπητήριο που δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Έτυχε να είναι αυτό. Και αυτό φυσικά έχει την ελκύει τους γονείς ή τους που έχουν παιδιά για να έρχονται σε αυτό το κολυμπητήριο. Λειτουργεί έτσι από τότε που έγινε. Και από το 1976 έγινε το κολυμπητήριο Συναρτάκης, το δημοτικό κολυμπητήριο. Τότε ήταν σε γενική γραμματεία. Το 81 έγινε κλειστό. Εξυπηρετεί το ότι είναι κλειστό. Εξυπηρετεί, να πω και τ' άλλο, ότι τα τελευταία χρόνια που δεν, ενώ παρακολουθούμε διάφορα οικονομικά προβλήματα σε άλλους δήμους, δεν είχε προβλήματα. Παλιότερα υπήρχαν. Τώρα δεν είναι με θέρμανση του νερού κτλ. Και όλες αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές. Αυτό έκανε να έρχονται παιδιά και άνθρωποι από όλες τις περιοχές, όχι μόνο από τη Νέα Σμύρνη, αλλά από και άλλες περιοχές. Λοιπόν, όλα αυτά, όλα με προπονητές, οι οποίοι είναι κυρίως των σωματείων, του Πανιωνίου, του Μήλωνα, της Αρμενικής, και υπάρχει και ένας-δύο άλλοι που έρχονται στο χώρο αυτό και κάνουν προπόνηση. Θεραπευτική προπόνηση, θεραπευτική απασχόληση σε αυτά τα παιδιά ανάλογα, γιατί τα προβλήματα είναι ποικίλα. Υπάρχουν πάρα πολλά, από κινησιακά, από προβλήματα αυτισμού, στέρησης, μυϊκές ατροφίες και τα πάρα πολλά προβλήματα. Αυτά γίνονται άτομο με τον προπονητή του. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα ομαδικό για να το αναλάβει ο Δήμος και να πει θα βάλω δύο προπονητές και θα απασχολήσω 10 παιδιά. Δεν μπορείς να συνεργαστείς. Και παγκοσμίως δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Το λέω γιατί έχουν πέσει τέτοιες προτάσεις.
δεν μπορεί να γίνει, δεν συνεργάζεσαι. Δηλαδή ο δικός μου ο γιος που του κάνει προπόνηση, ο μεγάλος μου ο γιος, που είναι προπονητής κολύμβησης στον Πανιόνιο, έχει εξειδικευτεί με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα τον πάρει και θα τον βάλει στην πισίνα και θα του κάνει τις ασκήσεις και που ξέρει και κάνει. Δεν μπορείς να τον αφήσεις μόνο του. Εκτός από αυτά τα παιδιά, γιατί υπάρχουν διαβαθμίσεις στα προβλήματα, άλλος είναι λιγότερο, άλλος περισσότερο, αλλά κυρίως ούτε τα παιδιά με αυτισμό μπορείς να τα... Ίσως κάποια που έχουν μικρή νοητική στέρηση, δηλαδή λίγο ή ξέρω εγώ, δεν το ξέρω, το λέω έτσι, τυφλούς, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, να μπορείς συγκεκριμένα και με μεγάλη προσπάθεια, αλλά γενικά δεν μπορείς. Το κάθε ένα άτομο θέλει και τον προπονητή του. Και αυτό φυσικά είναι, γίνεται αν τα αναλάβει όλα αυτά η Δημοτική Αρχή, η Πολιτεία, οι Σύλλογοι, αλλά είναι πολύ μεγάλο το κόστος, διότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ένας άνθρωπος που πέφτει στην πισίνα δεν μπορεί να δουλεύει σαν δημοτικός υπάλληλος, προπονητής ή κράτη και να είναι 8 ώρες στο νερό. Σωστό. Θα φεύγουν τα κομμάτια από το... Καταλαβαίνετε, σωστό. Είναι περιορισμένος ο χρόνος που πρέπει να έχεις. Αυτή τη δαπάνη καλούνται να την κάνουν οι γονείς, δυστυχώς, γιατί το άκουσα και σε ένα δημοτικό συμβούλιο ότι οι γονείς αυτοί είμαστε καταδικασμένοι από την ημέρα που γεννιέται ένα παιδί μέχρι που θα κλείσουμε τα μάτια μας να πληρώνουμε. Το ξέρουμε. Έχει περάσει στο πετσί μας και κάνουμε και αυτή τη θυσία να δίνουμε μία αμοιβή, συμβολική, μικρή, αυτή τέλος πάντων, που γίνεται για να έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι προπονητές που έχουν εξοικειωθεί με τα παιδιά μας. Και δεν μιλάω την περίπτωση τη δικιά μου που είναι δύο αδέρφια. Μιλάω και για περιπτώσεις άλλων παιδιών, το οποίο έχουν εξοικειωθεί με τον προπονητή τους. Ο προπονητής τους θα βγει και μαζί τους, θα πάνε και σε μπαράκι, θα πάνε και μια βόλτα. Δηλαδή είναι σχέση, δεν μπορείς να το επιβάλλεις σε ένα τέτοιο πεδίο ότι θα κάνεις με αυτόν τον προπονητή. Δεν γίνεται αγωνιστική προπόνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή στόχοι, χρόνοι και τέτοια. Είναι θεραπευτικό καθαρά να χαλαρώσουν, να σταθούν κάπως διαφορετικά και να είναι μαζί και με άλλα παιδιά. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα που παρουσιά τους δώσουμε διαδρομή. Μα η διαδρομή όταν θα δώσεις, τα χαρακτηρίζεις, τα δείχνεις. Τα ξεχωρίζεις. Οι διαδρομές, όπως γινότανε, και το λέω αυτό όλα αυτά τα χρόνια από το 81, που γινόταν με έναν τρόπο, υπήρχαν κώδικες που δεν υπήρξε ποτέ κανένα παράπονο από κανέναν. Από συλλόγους, από προπονητές, από παιδιά αμαία, από παιδιά μη αμαία, από γονείς αμαία, από γονείς μη αμαία. Κανένα πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε. Και ξαφνικά το Σεπτέμβριο του 19 αλλάζουν όλα αυτά. Και αρχίζουν και μπαίνουν καρτάκια, θα πηγαίνουν 2-3 το μεσημέρι, έξω οι ετεροδημότες. Θα πάνε στους δήμους τους. Χωρίς να υπάρχει παραμικρή ευαισθησία, γιατί το είπα πριν, ότι έρχονται στη Νέα Σμύρνη και σε αυτό το κολυμβητήριο που έτυχε, γιατί μην μου πει κανένας ότι σχεδιάστηκε έτσι, έτυχε να είναι έτσι. Ναι. Όταν έγινε το 81 δεν είχαμε τέτοιες ευαισθησίες. Μακάρι να τα σχεδιάζαμε. Μακάρι. Έτυχε και είναι έτσι. Και δυστυχώς άκουσα σε δημοτικό συμβούλιο να λένε έρχονται από την Πεύκη, έρχονται από το Χαϊδάρι, έρχονται από την Γλυφάδα. Κανένας δεν σκέφτηκε εποχή πριν COVID. Το γονιό αυτό που φεύγει από την Πεύκη το Μαρούσι, γιατί υπόθηκε συγκεκριμένα, να έρχεται και να κάνει 2 ώρες, γιατί το λέω έτσι, εκτός την κίνηση που αντιμετωπίζει από το Μαρούσι για να έρθει στη Νέα Σμύρνη, να κάνεις 3/4 προπόνηση και να ξαναγυρίσεις το παιδάκι σου αυτό πίσω. Το θέμα μας είναι να ξεχωρίσουμε ότι εδώ είναι Νέα Σμύρνη, θα κάνουν μόνο τα νέα σμυρνιωτάκια και όχι τα παιδιά από την Καλυθέα, από τη Δάφνη, από τον Άγιο Δημήτριο, από το Φάλιρο και όπου αλλού. Λοιπόν, τα προβλήματα αρχίσανε, έγινε μια επαφή, προσωπική επαφή, γιατί είμαι γέννημα θρέμα νέος Σμυρνιώτης, ζήτησα να μιλήσω με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσιουλάκη, με δέχτηκε, μιλήσαμε, με ήξερε, και εγώ τον ήξερα, γιατί καλός ή κακός
Υπήρξα και πρόεδρος του Πανιωνίου από το 1999 μέχρι το 2003, που ήταν τότε αντιδήμαρχος ο κ. Τσουλάκης, επιδημαρχίας του Γιώργου του Κουτελάκη. Πήγα, τα είπαμε και του είπα ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, είναι λεπτό θέμα κτλ. Δεν έγινε τίποτα, με πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει, γιατί είχαν δώσει τότε ώρα για τα αμαία, 2-3 το μεσημέρι. Λες και αυτά δεν πάνε σχολείο. Λες και αυτά δεν τρώνε και πρέπει την ώρα που τρώνε να πάνε να πέσουν στην πισίνα. Λες ότι δεν έχουν άλλες δραστηριότητες. Οι τέτοιες δραστηριότητες, χορό, θέατρο, κάνουν πολλές τέτοιες δραστηριότητες. Αλλά και θεραπείες, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, άλλες. Και ο Δήμος δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στα άτομα με ειδικές ανάγκες, ούτε στα νέα Σμυρνιωτάκια, ούτε πουθενά αλλού. Εμένα το παιδί μου αναγκάζεται να πηγαίνει στην εταιρεία σπαστικών που είναι στην Αργυρούπολη. Δηλαδή, αύριο τι να πούνε εκεί, ότι δεν θα έρθει γιατί δεν είναι δημότης Αργυρούπολης. Άμα πάει έτσι το πρόβλημα. Έτσι, σωστό. Και από την άλλη μεριά, γιατί να υπάρξει αυτή η διάκριση όταν οι σύλλογοι, και το ξέρω πολύ καλά, γιατί σας είπα ότι υπήρξα και πρόεδρος του Πανιωνίου και μάλιστα ξεκίνησα από το κολυμπητήριο. Τα παιδιά του Πανιωνίου, τα παιδιά του Μήλωνα, τα παιδιά της Αρμενικής είναι νέος Σμυρνιωτάκια. Όχι. Μπορεί να έρχεται και παιδί από το Χαϊδάρι να κάνει προπόνηση στον Πανιώνιο ή στο Μήλωνα, γιατί του κάνει ο προπονητής, γιατί του κάνει προπόνηση και πρέπει να πιάσει τους χρόνους για να μπορέσει να βελτιωθεί κτλ. Εκεί γιατί δεν υπάρχει αυτή η διάκριση. Και υπάρχει στα ΑΜΕΑ. Μετά όλες αυτές οι συναντήσεις. Υπάρχει ένα ντοσιέ επικοινωνίας, το οποίο μας αγνοήσανε. Μπαίναμε στα Δημοτικά Συμβούλια, φανταστείτε, από το πρώτο που έγινε τέλος Οκτωβρίου και το άλλο του Νοεμβρίου, τα παρακολούθησα όλα και οι υπόλοιποι γονείς. Δημιουργήσαμε το σύλλογο αυτών για το κολυμπητήριο της Νέας Μήνης για να βρούμε μια λύση. Δεν έγινε τίποτα. Δεν υπήρχε ίσως και σκληρότερες αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, κόψανε, είχε το κολυμπητήριο πριν το 19, 110 παιδιά αμαία, 110 άτομα αμαία. Προσέχτε, μη συγκλονίζεστε από το νούμερο. Όταν λέμε 110 παιδιά, γιατί έτσι το λάβανε και οι άνθρωποι από τη Δημοτική Αρχή και όλοι και στις διαπαραταξιακές που γινήκανε, είναι ένα μεγάλο νούμερο που τι θα γίνει αν αυτό θα γίνει 200. Δεν είναι παιδιά αγωνιστικά. Είναι 110 σε ένα χαρτί. Θα έρθει μια φορά το μήνα. Θα έρθει δύο φορές το μήνα. Θα έρθει μια φορά την εβδομάδα. Δεν είναι κάθε μέρα 5,5 ώρα έχω προπόνηση, πάω, κολυμπάω, κάνω τα μέτρα μου, να έχω φόρμα, να πιάσω το χρόνο μου. Αυτά πολλές φορές έρχονται, πολλές φορές δεν έρχονται. Το συγκλονιστικό θέμα που έχει να δημιουργηθεί, οι προπονητές που προπονούν αυτά τα παιδιά, οι ιδιώτες, ας το πω έτσι, που σας είπα, οι περισσότεροι είναι των συλλόγων που είναι εκεί και το ξέρω πολύ καλά, γιατί είναι και ο γιος μου ο μεγάλος. Αμείβονται από τους γονείς, αλλά εκεί έχει δημιουργηθεί και κάτι άλλο. Υπάρχει και ο εθελοντισμός. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι, ένας γονιός δεν μπορεί, δεν θα του πάρουν χρήματα. Και θα είναι ένα δωράκι, πάρ του μια γραβάτα τα Χριστούγεννα, πάρ του ένα μπουκάλι ποτό το Πάσχα. Δηλαδή δεν είναι όλα, μην τα βλέπουμε όλο, γιατί ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Κονιδάρη ότι παίρνουν 70 ευρώ την ώρα. Και ίσως θελήσαν να χτυπήσουν την κερδοσκοπία, μιλήσανε για κακοποίηση. Κακοποίηση ποια, ότι σε μια διαδρομή, λέει παραδείγματος χάρη του Πανιωνίου, ο προπονητής του Πανιωνίου που κάνει προπόνηση στα 15 παιδιά, τα αγωνιστικά, προαγωνιστικά παιδιά του Πανιωνίου, βάζει και ένα αμαία μέσα. Αυτό δεν υπάρχει. Ο προπονητής του Πανιωνίου, του Μήλωνα, της Αρμενικής, όταν σχολάει, όταν δεν δουλεύει για λογαριασμό του Μήλωνα και του Πανιωνίου, παίρνει το παιδάκι του και θα συνονοηθεί με τον συνάδελφό του που μπορεί να το βάλει στη μικρή, στη μεγάλη πισίνα, τι ανάγκες έχει. Είναι πράγματα που μου δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν ξέρει το χώρο. Δεν ξέρει τη λειτουργία του κολυμπητηρίου. Και έρχεται να προγραμματίσει και να φτιάξει τι. Ή μάλλον να χαλάσει κάτι το οποίο υπήρχε τόσα χρόνια και δούλευε μία χαρά, δηλαδή δεν υπήρξε πρόβλημα και το επικαλούμε όποιος έχει να πει το παραμικρό, δεν υπήρχε. Φτάσαμε από το ένα δημοτικό συμβούλιο στο άλλο,
κάθε φορά κάτι συνέβαινε, διαφωνία, θα το πάμε στο επόμενο και από τον Νοέμβριο φτάσαμε στο Μάιο. Το τελευταίο που έγινε τέλος Απριλίου είχε κανονιστεί να γίνει μια διαπαραταξιακή την επόμενη εβδομάδα. Έγινε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Ναι. Δηλαδή που είχαμε 21-22 του μήνα, τι είχαμε τη Δευτέρα που μας πέρασε. 24, με συγχωρείτε, χθες. Έγινε χθες. Και πάλι η απόφαση δεν πάρθηκε. Θα μιλήσει η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Κονιδάρης και ο Δήμαρχος και δεν ξέρω ποιος άλλος, και ο κύριος Συρίγος ίσως, με τους συλλόγους. Μα δεν ανήκει στους συλλόγους. Το κολυβητήριο δεν ανήκει στους συλλόγους. Την απόφαση πρέπει να την πάρει η Δημοτική Αρχή ή γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θα γίνεται χρήση ή δεν θα γίνεται χρήση. Οι ώρες που βάζουμε, ενώ είχαν δώσει 2 με 3, τώρα δώσαν όλο το πρωί. Ναι. Είναι ώρες οι οποίες αν πάτε όλο το πρωί, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν πάνε ιδιωτικά σχολεία γιατί είχαμε τον COVID και τα λοιπά, δεν πηγαίναν, τώρα που θα ξεκινήσει θα δούμε, αλλά δεν εξυπηρετούνται και αυτοί έχουν πάνε σχολεία, πάνε το ένα, υπάρχουν άνθρωποι ενήλικες που είναι εργαζόμενοι, οι γονείς που δουλεύουν και δεν μπορούν να τα μετακινήσουν και τα παιδιά και τα... Και είχε δώσει 2 με 3, τώρα έγινε το όλο το πρωί. Δίνει και 1 ώρα 6 με 7 το απόγευμα για τη μεγάλη πισίνα. Τη μικρή πισίνα, τώρα που ξεκινάει και θα έρθουν πολλά παιδιά, επειδή έφυγε ο COVID και οι σύλλογοι θα έχουν πολλά παιδιά, δεν μπορούν να μπουν τα αμαία. Και επειδή έγινε και θέλω να βοηθήσω, γιατί θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Φυσικά είμαι εδώ και υποστηρίζω και θα υποστηρίζω και θα το πω έτσι και φανατικά τα προβλήματα που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα παιδιά και την πολιτεία που τα έχει εγκαταλείψει. Και αυτά τα πράγματα με κάτι καραμελίτσες και τα λοιπά και με ευαισθησίες κάθε 3 του Δεκέμβρη προσπαθούν να τα καλύψουμε. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Εγώ επειδή το ίδιο που έκανα με τον κύριο Δήμαρχο και πήγα και το βρήκα αρχικά, γιατί δεν μ' αρέσει, ούτε πολιτικός είμαι για να στήσω παιχνίδι και να του τη φυλάω στη γωνία. Το ίδιο έκανα όσο καιρό είπανε και τους έλεγα όχι, δεν θα πάμε εμείς στους συλλόγους, θα πάτε εσείς. Αυτό ήταν και το σωστό. Εκείνοι είπανε ότι οι σύλλογοι εγγράφως έχουν απαντήσει ότι δεν μπορούν να δώσουν διαδρομές οι σύλλογοι γιατί είναι δύσκολες εποχές από τον COVID και έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος. Εγώ το προηγούμενο Σάββατο, επειδή ήξερα ότι θα υπάρχει αυτή η διαπαραταξιακή τη Δευτέρα, πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο του Πανιωνίου, τον Άρη τον Μισαηλίδη. Συναντηθήκαμε σε μία ώρα. Έμεινα άναυδος που δεν γνώριζε το θέμα. Ενώ έχουμε πει ότι έχουν ανταλλάξει επιστολές, ο Πανιώνης, αυτό, εκείνο, το άλλο. Παρόν ήταν και ο έφορος του κολυφητικού, ο Κωνσταντίνος ο Τριανταφύλου, ο οποίος ήταν μαζί, κάναμε τη συγκουβέντα, ρώτησα αν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο κύριος Τριανταφύλου είναι κάθε μέρα στο κολυβητήριο, γνωρίζει τους προπονητές του, γνωρίζει τα παιδιά που μπαίνουν τα αμαία, δεν είχε κανένα πρόβλημα κτλ. Μου το δήλωσε και εκεί και μάλιστα επειδή είδα στη διαπαραταξιακή χθες ότι μασιόντουσαν κάπως τα πράγματα, του λέω Κώστα, είναι έτσι, τα είπαμε αυτά, ήταν μπροστά και ο πρόεδρος. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Τώρα γιατί υπάρχει πρόβλημα. Πιέζεστε. Πιέζεστε από τη Δημοτική Αρχή ότι εσείς δεν θέλετε. Και τέλος πάντων, αν δεν θέλετε, και αν δεν θέλει ο Πανιώνιος, εγώ θα λυπηθώ πάρα πολύ. Γιατί υπήρξα πρόεδρος, είμαι Πανιώνιος και θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ αν ο Πανιώνιος πάρει μία τέτοια θέση εις βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο Πανιώνιος είναι πρότυπο, ο Πανιώνιος είναι ιδέα, ο Πανιώνιος πρέπει παντού να δείχνει αυτό που έχουν γράψει τώρα 120-130 χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και οι αθλητές και οι φύλαθλοι και οι... Το ίδιο και για το Μήλωνα, ο οποίος έχει την ίδια ιστορία και εκεί πέρα υπήρξε επαφή με τον πρόεδρο, τον κύριο Σακελαρίδη, και ο οποίος και αυτός δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Μέσα σε διαπαραταξιακή και ο έφορος δημιουργεί να βάλουμε κάπου, μα δεν μπορούμε να βάλουμε ώρες. Υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, υπήρχε ένας μαγικός τρόπος συνεννόησης. Όταν είναι μέσα το πόλο
ή όταν είναι μέσα η πρώτη ομάδα κολύμβησης του Πανιωνίου, η αγωνιστική, και κολυμπάνε και σηκώνουν κύματα, δεν μπαίνουν παιδάκι μέσα. Δεν μπορεί. Και ο ένας ο προπονητής με τον άλλον είναι συνάδελφοι και του λέει να το βάλω, όχι δεν θα, ξέρεις, δεν θα το βάλει. Ή αύριο 5 ώρα θα παίξει πόλο η γυναική ομάδα του Πανιωνίου ή η αντρική του Μήλωνα. Θα αναβληθεί, μιλάνε και δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει θέμα. Και ξαφνικά αρχίζουμε και λέμε στη μικρή πισίνα το οικονομικό θέμα που παρουσιάζεται, ναι, στον Πανιώνιο και στο Μήλωνα. Το είπα και χθες και το λέω γιατί, ναι, εμάς τώρα που θα ξεκινήσει θα έχουμε 36-38 παιδιά. Πού να μπει το αμαία. Πετάχτηκα και δέχτηκα πάρα πολλές παρατηρήσεις από τον κύριο Δήμαρχο, γιατί συνέχεια έλεγε ότι επεμβαίνω. Εγώ προσπαθώ να λύσω το θέμα. Το είπα πολύ απλά. Πόσα θα είναι 38, να είναι 37 και να είναι και ένα αμαία. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Από δηλαδή, δημιουργούμε ένα θέμα που δεν υπάρχει. Αυτό, παιδιά, αυτό, δεν αυτό. Υπάρχει. Είναι θέμα εγωισμού, είναι θέμα ότι θέλω να κάνω κάτι και θα το κάνω και δεν τολμώ να πω, γιατί πολλές φορές έχω κάνει πράγματα που έχω κάνει λάθος, έχω πει συγγνώμη, βλέπω κάτι καλύτερο και το διορθώνω και προχωράω. Δεν πάει να πει στήλωσα τα πόδια μου και δεν γίνεται και δεν κάνω παρακάτω και θα γίνει αυτό. Ήρθαν και μας είπανε ότι θα έχουν 2 προπονητές από το Δήμο. Ήρθαν και μας είπανε κερασάκια, αυτά είναι για εντυπωσιασμό, ναι. Διαδρομή. Τι να την κάνουμε τη διαδρομή. Να είναι μια διαδρομή που στερεί τον Πανιώνιο και τον Μήλωνα, που μπορούν να τη μοιραστούν, να έχουν παιδιά και να έχουν και οικονομικό όφελος αν θέλετε. Για να μπει ένα αμαία δύο, αφού το πιο πολύ που θα μπει είναι 4 αμαία, 3, 2. Δεν μπορεί, δηλαδή, οι προπονητές που είναι εκεί είναι 4-5, δεν είναι 25, για να πούνε 25. 4-5, δηλαδή, ανά πάσα στιγμή... Και δεν είναι και τόση ανάγκη, θα μπορεί, καταλαβαίνω. Φυσικά, και δεν θα έρθουν και κάθε μέρα. Ο κάθε προπονητής να έχει 2-3 παιδιά κάθε μεσημέρι, αν έχει. Ή απόγευμα ή πρωί, ανάλογα πώς τους βολεύει. Εγώ θα σας έλεγα κάτι άλλο. Αν έβγαινε και έκανε ένα πρόγραμμα ο Πανιώνιος ή ο Μήλωνας και έλεγε η προαγωνιστική θα έρχεται 8 με 10 το πρωί, θα μπορούσαμε. Γιατί αλλάξανε τις ώρες όταν αλλάξαν τα σχολεία από πρωινά, απογευματινά, γιατί παλιότερα οι προπονήσεις της κολυμβητικής ομάδας που ήταν και απόγευμα και πρωί τα σχολεία γινόντουσαν μετά τις 7 το απόγευμα. Τώρα γίνονται 3 η ώρα το μεσημέρι, γιατί είναι πρωινά. Δηλαδή όλα προσαρμόζονται. Εδώ πρέπει να βάλουμε ώρες συγκεκριμένες, να ξεχωρίσουμε και να κάνουμε διάκριση, γιατί όταν στη διαδρομή μέσα μπαίνει ένα παιδάκι αμαία και κολυμπάει, αισθάνεται διαφορετικά. Κολυμπάει με φυσιολογικά παιδιά και βλέπει. Όπως και το φυσιολογικό, το κανονικό παιδάκι που δεν έχει κανένα πρόβλημα, εξοικειώνεται. Ναι, εξοικειώνεται ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα. Ναι, και όταν περπατάει στο δρόμο, δεν το δείχνει το άλλο και λέει μαμά τι έχει αυτό. Έτσι. Είναι αμφίδρομη. Και υπάρχει η ευαισθησία, γιατί αρχίζουμε και τα ακούω και κουράστηκα, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. 65 χρονών είμαι. Δεν έχουμε παιδεία. Πώς θα αποκτηθεί η παιδεία. Αυτή είναι η παιδεία. Να βλέπει το ένα το άλλο και το άλλο όσο μπορεί να μην αισθάνεται μειονεκτικά. Ακριβώς. Όπως και εκείνο να βλέπει και το άλλο και να γίνεται όσο μπορεί. Εγώ, εμένα ο Μάριος, τρέχουμε μια χαρά είμαστε, δεν πειράζει, δεν κουραζόμαστε και είμαι πολύ χαρούμενος που έτυχε ένα τέτοιο πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί αντιμετωπίζεται και από τη γυναίκα μου και από τα 2 του αδέρφια. Κάνει χορό σε σχολή καλό τεχνών. Κάνει χορό στη στέγη γραμμάτων και τεχνών και παραστάσεις. Έχουν κάνει στον Ιάρχος. Είναι σε ομάδες οι οποίοι υπάρχουν εθελοντές. Φοιτητές από τη σχολή καλό τεχνών συμμετέχουν μέσα στα 5-10 αμαία. Ο Μάρης χορεύει με το καρότσι του. Mm-hmm. Παιδιά με αυτισμό, παιδιά με νοητική στέρηση. Στον Ιάρχος έχω πάει και έχω παρακολουθήσει μεικτό πρόβλημα και με ανθρώπους τυφλούς, ενήλικες. Ξεφεύγουν, αισθάνονται κάπως διαφορετικά. Και μέσα εκεί υπάρχουν και άνθρωποι εθελοντές με κανένα πρόβλημα που είναι εκεί, που θα τους πάρουν, θα πάνε και για ένα ποτό, θα πάνε να φάνε και κάτι, θα συναντηθούν μια βόλτα αύριο. Όλα αυτά
μπορούν και γίνονται χωρίς να υπάρξει δυστυχώς καμία συμμετοχή. Ούτε της πολιτείας, και την πολιτεία λαμβάνω τώρα για το θέμα μας και το Δήμο, δεν έχει κανένας, δεν ασχολείται και δυστυχώς έβλεπα αυτό που γινότανε και υπήρχε η προσπάθεια και η συγκατάθεση από τους συλλόγους και τους συγκεκριμένους στους συλλόγους, την Αρμενική, τον Μίλωνα και τον Πανιώνη. Και τώρα πιέζονται από την Δημοτική Αρχή, τη Δευτέρα έχουν Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρουν. Αυτό που ξέρω είναι μέχρι τώρα ότι όλη η αντιπολίτευση μας στηρίζει και στηρίζει την πρότασή μας. Η οποία η πρότασή μας για τη Δευτέρα είναι ότι, γιατί τώρα έχουμε κολλήσει στο ωράριο μετά τις 3. Ναι. Το ωράριο μετά τις 3 λοιπόν, που εκχωρείται το κολυμβητήριο στους συλλόγους, θέλουμε τον Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, σε ένα χαρτί, στο τέτοιο που έχουν κάνει, στο συμβόλαιο, στην συμφωνία που έχουν κάνει με τους συλλόγους, να τους υποχρεώνει να φιλοξενούν παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες, στην οποία αυτά τα παιδιά και αυτά θα γίνονται κοινή συνενέση με συνεργασία των προπονητών, που δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν 3 με 4 και με 5 είναι μέσα η αγωνιστική ομάδα του Μιλίνου και του Πανιλίου, δεν θα μπει, δεν μπορεί να μπει. Ναι. Θα μπει στις 6, θα μπει στις 7. Στη μικρή όμως πισίνα, στις 3 η ώρα, στις 4, που είναι τα μικρά τα παιδάκια εκεί, μπορεί να μπει και ένα-δύο αμαία, όποτε χρειάζεται. Και σας το λέω έτσι για να μην δημιουργούμε, γιατί μπήκαμε σε νούμερα και θα έρθουν 200 και το κολυμβητήριο έχει 1500 άτομα και θα μπουν άλλα 150. Όχι. Αν θέλετε το μάξιμο, που δεν είναι και αυτό, είναι υπερβολή που λέω, σε κάθε ώρα που υπάρχει στο κολυμβητήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, στις ώρες αιχμής, που στις ώρες αιχμής είναι εκεί 3, 4 με 7, που εκεί αποφεύγουν πολλές φορές και οι γονείς, γιατί δεν έχουν πάρκινγκ, δεν είναι πολλές φορές, αυτό σαν δεν γίνεται. Εκείνες τις ώρες λοιπόν, που είναι οι ώρες αιχμής και δεν μπορούν να κολυμπήσουν, δεν θα έρθουν. Εκείνες τις ώρες λοιπόν, το μάξιμουμ να είναι 2 παιδιά, 3, 1. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε, και μην τρελαινόμαστε με 150 και 50 και 30, δεν υπάρχουν αυτά. Εγγεγραμμένα ναι, υπάρχουν και έρχονται για να... Ταλαιπωρία, βγάλε την κάρτα σου, πέρασε στους γιατρούς, σε 3 μήνες ξανά. Όλα αυτά είναι κόστος για το γονιό αυτό να, ναι, να περάσουν. Πιστεύω ότι πίστευα μάλλον ότι τα ξεπεράσαμε πριν ένα μήνα. Αλλά βλέπω ούτε οι ετεροδημότες, γιατί λέει δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, ούτε οι ετεροδημότες από χθες όσα παιδιά μπαίνανε αμαία μετά τις 3 που ήταν, δηλαδή καταλαβαίνετε τι λέω, όλο το χειμώνα δεν υπήρχε αγωνιστική κολύμβηση. Ναι. Για μόνος που ήταν ανοιχτά ήταν για τα αμαία. Και ο κύριος Κονιδάρης το είχε κλειστό. Όλο το χειμώνα, τώρα άνοιξαν τα κολυμβητήρια. Και πριν κανένα μήνα οι αγωνιστικές ομάδες. Αυτό το χρονικό διάστημα που θα είχαμε, που ήταν άδειο το κολυμβητήριο, βγήκε η πολιτεία, βγήκε και είπανε μόνο για τα άτομα με ειδικές, είναι θεραπευτική κολύμβηση και πρέπει να γίνεται κτλ. Αυτά. Έχω να πω, δεν ξέρω εσείς τι έχετε άλλο να ρωτήσετε. Εδώ τώρα δημιουργούνται πολλά τα ερωτήματα. Δηλαδή, εφόσον είχες κάτι που δούλευε μέχρι ένα σημείο, άντε πες ότι έχει ένα σκεπτικό και θέλει να το αλλάξει, ας πούμε, και να θεωρεί ότι κάτι θα κάνει καλύτερο. Και δεν κάνει, δεν το κάνει, δεν βγαίνει. Γιατί επιμένει και δεν το ξαναλλάζει και δεν το διορθώνει. Δεύτερον, γιατί εμπλέκουν τα σωματεία τη στιγμή που τα σωματεία... χάρη τους κάνουν, φιλοξενούμενοι είναι υποτίθεται σε αυτό το κολυμβητήριο, άρα έχουν και οικονομικό όφελος μόνο και μόνο που φιλοξενούνται. Γιατί τα εμπλέκει και γιατί αυτή η επιμονή, εγώ δεν το καταλαβαίνω τώρα. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να προχωρήσω και να χαρακτηρίσω διαφορετικά τους ανθρώπους στη Δημοτική. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πείσμα. Είναι κάτι το οποίο... δεν μπορούσε να γίνει, το έχουν καταλάβει, γι' αυτό και έχουν κάποια πράγματα όπως οι ετεροδημότες τα έχουν αποδεχτεί, το ωράριο το έκαναν, αλλά θέλουν να δείξουν ότι πέρασε το και βάλαμε το ωράριο και είπαμε αυτό και αυτό είναι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν μπορέσει, αν υπάρχουν άλλοι λόγοι,
Ναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Τώρα, για μένα είναι η ουσία είναι γενικότερα ο Δήμος και δεν μιλάω μόνο για τη Δημοτική Αρχή, τη συγκεκριμένη, αλλά χρειάζεται να δώσει σε πολλά άλλα πράγματα. Όχι να λέμε και να κάνουμε στη γωνία μια ράμπα για να περνάνε τα αμαία που δεν μπορούσαμε να μπούμε στην πλατεία με εκείνα και τα πι που είχαν κάνει. Πήγαμε και το είπαμε, ψηλώσε τα λίγο, δεν είναι μόνο καροτσάκια για παιδιά, υπάρχει και ένα πυρικό καράτσι που δεν χωράει να περάσει. Ναι, δηλαδή, πρόχειρα πράγματα, δήθεν για αμαία, να πω το τραγικό που το έχω αντιμετωπίσει στην οδό Εφέσου, ότι υπάρχει πλάκα για τυφλούς, η πλάκα η κίτρινη, προχωρήσει και φτάσει στην Κουκλουτζά και σταματάει. Γιατί σταματάει, γιατί είναι μια ηλιά. Και βγήκαν οι κάτοικοι οι τριγύρω, διαμαρτυρηθήκαν στο Δήμο, ότι να μην κόψω μία ηλιά 50 ετών. Ξέρετε πόσες ηλιές 50 ετών έχει η Ελλάδα. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Όπου πάτε, σε όποιο πόλη θέλετε, όποιο δρόμο θέλετε, ηλιές 50-100 ετών. Και δεν την κόβουνε και κάνει τώρα η πλάκα έτσι, σε βγάζει στην Εφέσου στο δρόμο, περνάει κανένα αυτοκίνητο, και μετά σε πάει απέναντι και ο απέναντι έκανε διαμαρτυρία, έχει, δεν ξέρω, δεν είναι ηλιά, αυτή είναι κουτσουπιά. Και την αφήσαν εκεί. Και κάνει ο τυφλός, δηλαδή όλα είναι οι ψήφοι. Βγήκαν πέντε, διαμαρτυρηθήκανε για μια ηλιά και τους ικανοποιήσανε. Και αυτά που λέω δεν τα φαντάζομαι. Ρώτησα τον εργολάβο, ρώτησα τον εργολάβο που κάνει τα έργα εκεί. Και μου λέει τι να κάνω, πήρα να κάνουμε αυτό, το κάνω. Όλα είναι για τον ψήφο, αλλά δεν υπολογίζουν καθόλου τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εγώ θα το δω τη Δευτέρα. Και θέλω να πω και κάτι. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν έχω κάνει πίσω 34 χρόνια που είναι ο Μάριος. Και όλοι οι άλλοι γονείς θα παλέψουμε. Θα διεκδικήσουμε. Σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και μας δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το πρόβλημά σας και έχετε και την ευαισθησία να βάλετε ένα τέτοιο θέμα. Το λιγότερο. Θα γίνει, αν, γιατί δεν είναι παράλογο, δεν λέμε κάτι, δεν ζητάμε κάτι, ζητάμε τα δικαιώματα που έχουν αυτά τα παιδιά. Αν δεν τους δίνουν δικαιώματα, ας τα ρίχνα στον Κεάδα όπως κάποτε. Δεν μπορούν να έρχονται και να λένε έχω ευαισθησίες εκεί και να μου λέει ότι έχω 37 παιδιά και δεν μπορώ να τα κάνω 36 να μπει και ένα αμαία. Ούτε να θα τα βάζει σε καλούπια και να κάθονται εκεί σε μία διαδρομή, σε μία γωνία και να λένε. Θα ρωτάει το παιδί, γιατί ποιοι είναι, θα μπαίνει, εσύ ποιοι είναι, γιατί εκεί τι θα πει, ποιοι είναι. Ξεχωρισμό κτλ. Αυτό που ζητάμε και από αυτή την κίνηση που κάναμε, το λέω και για τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και για οποιοδήποτε άλλη. Ζητάμε ρόλο. Ζητάμε να γίνουν επιτροπές, δημοτικές επιτροπές με λαϊκά μέλη, που θα είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και γονείς. Δεν υπάρχει καμία δομή, δεν υπάρχει τίποτα στη Νέα Σμύρνη για αυτά τα παιδιά να απασχοληθούν, να ξεκουραστούν λίγο οι οικογένειες, να δώσουν κάποια άλλα ενδιαφέροντα. Και δεν θέλω να μειώσω οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία, είτε αυτή λέγεται Σύλλογος Κριτικών ή Ποντίων, και καλά κάνουν και μπράβο τους. Θα γίνουμε και εμείς σαν κι αυτούς. Θα πρέπει να γίνουν τέτοιες δομές από το Δήμο με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα γίνει μια επιτροπή, να κάνουν μια επιτροπή που να γίνεται αυτός ο σχεδιασμός. Και το ζητάμε μέσα σε αυτά, είναι βασικό μας αίτημα να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή που θα υπάρχουν και να γίνεται ένας σχεδιασμός και να υπάρχει και η γνώμη. Δεν μπορούν να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Ακριβώς. Άνθρωποι οι οποίοι άλλοι έχουν ευαισθησία και το καταλαβαίνουν. Άλλοι δεν έχουν και άλλοι από ένα πείσμα ή κάτι άλλο, δεν θέλω να το πω, θα αναγκαστώ να το πω, γιατί το άκουσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προκαλώ. Το άκουσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι ωραίο. Ανατρέξτε του Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι μέσα. Δεν είναι ωραίο τώρα μέσα να υπάρχει και ένα παιδί αμαία. Δεν είναι ωραίο πράγμα να φαίνεται αυτό. Αυτά στο 2021. Ναι. Έτσι. Και δεν φτάνει κάποιος να σέβεται αυτό το πράγμα. Δεν φτάνει κάποιος να είναι υπέρ ή κατά τον αμαία. Πρέπει να γνωρίζει τα προβλήματά τους. Σίγουρα άλλη γνώση έχετε εσείς. Ναι. Άλλη γνώση έχετε εσείς.
και άλλοι κάποιος που είναι έξω από το χορό και δεν ξέρει, ας πούμε, πώς τεχνικά μπορεί να τα φτιάξει όλα τα θέματα. Έτυχε να γνωρίζω το θέμα πρώτα-πρώτα από τον Μάριο, που ξέρω τα προβλήματα και όχι όλα, γιατί υπάρχουν ποικίλα προβλήματα σε όλους αυτά τα παιδιά με αναπηρία. Αλλά η εμπειρία μου και το έχω ασχοληθεί και στην ΕΛΕΠΑΠ και στο ΚΑΣΠ και στο γωνιακό κίνημα που γινόταν για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, και έχω μια εμπειρία. Και αυτό το οφείλω στο Μάριο. Το άλλο που πάλι και αυτό το οφείλω στο Μάριο είναι ότι αναγκάστηκα, σε εισαγωγικά, και ο Αποστόλης ο γιος μου που έχει τελειώσει τη Γυμναστική Ακαδημία Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και τα λοιπά, που είναι προπονητής, και την κόρη μου, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, εργάζεται και παίζει ακόμα 29 ετών, είναι και παίζει πόλο στον Πανιόνιο. Αυτοί πήγανε, τα άλλα μου δύο πήγαν κολυμπητήριο, γιατί δεν είχα τι να τα κάνω. Τρέχαμε με τη γυναίκα μου το Μάριο φυσικοθεραπείες, τώρα σας μιλάω, όταν ο Αποστόλης ήταν 3,5 χρονών. Mm. Πού να το πάω, τον πήγαινα στα πλοία και έβλεπε τα πλοία. Και έναν φίλο μου που ήταν παλιός μπασκετμπολίστης στον Πανιόνιο, ο Νίκος Ολιούστο, μου λέει, κοίταξε τώρα 3,5 χρονών, μόνο κολυμπητήριο μπορείς να τα πας. Και έτσι να ασχολήθηκα, πήγα. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν κάθομαι ήσυχα. Όταν βλέπω ότι κάτι δεν μ' αρέσει, δεν κάθομαι ήσυχα. Βελτιωθήκανε πολλά πράγματα. Καλά κάνετε. Βελτιωθήκαν και στο κολυμπητήριο. Βελτιωθήκαν και στο Πανιόνιο. Διοίκησε επιτέλους 4 χρόνια μια διοίκηση χωρίς να είναι η επώνυμη. Χωρίς, δεν με ξέρει κανένας. Ποιος ξέρει ότι ήμουν 4 χρόνια πρόεδρος και υπήρχε η διοίκησή μου επί 4 χρόνια. Ποιος ξέρει ότι το κολυμπητήριο, όπως μπαίνει στο είσοδο, το έχει κάνει αυτή η διοίκηση με χρήματα των γονιών. Δεν ήρθαμε και λέγαμε, που δεν θέλω να μειώσω ό,τι έκανε ο καθένας, αλλά δεν ήρθα να πω έδωσα και μου φάγε τόσα λεφτά ο Πανιόνιος για να πάρω αυτόν τον παίκτη και εκείνο τον. Εμείς αφήσαμε περιουσία, την οποία ας είναι καλά και να είναι. Γι' αυτό το κάναμε. Ακριβώς. Και μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί τα αμαία αντιμετωπίζονται πάντα ως τα μαύρα πρόβατα της κοινωνίας? Πολύ καλή ερώτηση. Διότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μην το θέλουμε να το αποδεχτούμε όλοι οι γονείς στον αμαία. Και εκεί δεν φταίει, όπως δεν μ' αρέσει να καταλογίζω. Μερίδες ευθύνης έχουν η πολιτεία, όλοι. Μερίδες ευθύνης έχουμε και εμείς. Αλλά αυτό δεν είναι απόλυτα του γονιού, είναι η παιδεία. Εγώ το αντιμετώπισα όταν γεννήθηκε ο Μάριος. Μην το πείτε, μην το κάνετε. Δηλαδή, ξέρετε πόσα παιδιά υπάρχουν που είναι κλεισμένα. Ξέρετε πόσα παιδιά μέσα στις οικογένειές σας, μέσα στο σόι σας, πώς να το πω, μέσα στο περιβάλλον, και δεν το ξέρετε. Εμένα μου ανοίγονται, γιατί ξέρουν ότι έχω παιδί, ή στη γυναίκα μου ή στα παιδιά μου ανοίγονται, γιατί ξέρω. Δεν μπορώ εγώ τώρα να βγω εδώ που βγαίνω σε εσάς και να με βλέπουνε. Που άλλος δεν ξέρει ότι έχω παιδί με ειδικές ανάγκες. Που εμένα το Μάρι τον έχετε δει σίγουρα με ένα καρότσι που πάει με τον joystick στην πλατεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον αδερφό του, με την αδερφή του, με τη γυναίκα μου. Κυκλοφορείτε τον. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Λοιπόν, είναι πολύ πιο δύσκολο ένας γονιός να το βγάλει, να το εξωτερικεύσει το πρόβλημα, να το δημοσιοποιήσει και να αγωνιστεί για το πρόβλημά του, παρά ένας άλλος φυσιολογικός. Και γι' αυτό, επειδή δεν υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από αυτούς τους γονείς, φοβούμενοι το πιο απλό που σας είπα, να μην το μάθουν. Ναι. Και άλλες συνέπειες, γιατί κάνουν αγώνα. Κάνουν αγώνα. Πρέπει να δουλέψουν, να φέρουν χρήματα. Πρέπει να είναι δίπλα στο παιδί αυτό, πρέπει να το φροντίσουν. Πρέπει να το πάνε θεραπείες, πρέπει να το πάνε σε δραστηριότητες άλλες. Ένας αγώνας που τελειώνει μόνο όταν κλείνουν τα μάτια τους. Σε όλο αυτό δεν υπάρχει και το τσαγανό να βγούνε να διεκδικήσουνε. Γι' αυτό το εκμεταλλεύονται και είπες ότι είναι τα μαύρα πρόβατα. Γιατί πιστεύανε και το πιστεύανε εδώ πέρα το ακράδαντα ότι δεν θα γίνει καμία αντίδραση. Περιμένουμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Και δεν το κλαίμε εκβιαστικά. Είμαστε περισσότερο και από τον εαυτό μας και από τα αιτήματα που έχουμε σίγουροι ότι το έχουν καταλάβει. Σίγουροι ότι δεν υπάρχει θέμα. Δημιουργούν θέμα για να έχουν θέμα. Θα έχουν και περισσότερο θέμα. Αν δεν είναι η απόφαση αυτή που ζητάει ο Σύλλογος Γονέων, τουλάχιστον
μας έχουν πει με πάρα πολλές φορές όλα τα κόμματα που υπάρχουν στην, ότι είναι μαζί μας. Αν δεν γίνει αυτό, και προσέξτε, όχι μόνο να ψηφιστεί, όχι μόνο να ψηφιστεί, γιατί θα ψηφιστεί, μπορεί και να ψηφιστεί, όχι θα ψηφιστεί, μπορεί και να ψηφιστεί, να εφαρμοστεί. Να εφαρμοστεί, ακριβώς. Διότι αν είναι ακόμα εκεί ο Διονύσης ο Κονιδάρης και έχει φάει τέτοια ήττα, τα λέω έτσι όπως είναι, θα αντιδράσει και θα δημιουργεί προβλήματα. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί. Γι' αυτό και εμείς, η εκπομπή τη λέγεται «Κάντο πράξη». Θα το κάνουμε. Έχει νόημα. Και όχι για μας, γιατί και το δικό μου το παιδί και τις δύο κυρίες που είδατε, είμαστε και δημότες Νέας Σμύρνης. Τέλος πάντων, έχουμε τον τρόπο να τα λέμε και να... Αλλά από εκεί και πέρα, για όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα σημερινά, και αυτά που έρχονται. Ακριβώς. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ακριβώς, το λένε, είναι 10%. Δεν έχει σημασία αν γεννήθηκε, δεν έχει σημασία αν είναι από ατύχημα, δεν έχει σημασία αν αύριο εγώ πάθω ένα εγκεφαλικό. Άτομα με ειδικές ανάγκες θα είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό να το καταλάβουμε όλοι και να δώσουμε επιτέλους και τουλάχιστον αυτή η πόλη που θέλουμε να είναι πρότυπο, που έχει την ιστορία του, που είμαστε πρόσφυγες, τέλος πάντων. Μας αξίζουν καλύτερα πράγματα από αυτό. Σίγουρα μας αξίζουν καλύτερα. Σίγουρα είναι ντροπιαστικά κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Εγώ προσωπικά έτσι νιώθω. Νιώθω ντροπή για αυτή την αντιμετώπιση που τύχατε. Να το ελαφρύνω λίγο, να πω ότι και εμείς την ίδια κατηγορία έχουμε. Δεν κάθομαστε ήσυχα. Τουλάχιστον... μας ικανοποιεί και χαιρόμαστε που δεν καθόμαστε ήσυχα και θέλουμε να προβάλλουμε τέτοια ζητήματα πολύ λεπτά και που, αν μη τι άλλο, έχει να κάνει με ανθρωπιά και με παιδεία, όπως είπατε. Αυτά από μας για σήμερα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και γενικότερα ο σύλλογός μας, των ατόμων με παιδιά και ατόμων με ειδικές ανάγκες που έχει δημιουργηθεί ακριβώς για το... Θα θέλαμε να μην υπήρχε, θα θέλαμε να μην υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί πρέπει, αξίζουν αυτά τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Ήταν ο Ιορδάνης Αποστολίδης, ήταν το «Κάντο πράξη». Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Αυτά.